Η ζημιά που έχουμε υποστεί είναι πολύ μεγάλη. Οι λιανικές επιχειρήσεις και το εμπόριο και η τοπική οικονομία της Κρήτης δεν αντέχει άλλο. Να ανοίξει το λιανεμπόριο στις 7 Ιανουαρίου ζητούν με μια αγωνιώδη επιστολή τους προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνη Γεωργιάδη, οι έμποροι της Κρήτης. Πριν από μερικές εβδομάδες ζητήσαμε πάλι, έχοντας ότι η Κρήτη δεν έχει επιδημιολογικό πρόβλημα, να ανοίξει η αγορά, πάντα βέβαια με κανόνες, να μην δημιουργήσουμε θέματα στην κοινωνία. Δυστυχώς, αντί να ανοίξει η αγορά και της Κρήτης αλλά και άλλων περιοχών που δεν είχαν θέματα, εφαρμόστηκε το Click Away. Όπως αναφέρουν στην επιστολή τους, η μέθοδος του Click Away εξυπηρέτησε μόνο τα μεγάλα καταστήματα και τις πολυεθνικές, γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα μικρά καταστήματα με αυτήν την απότομη καταστροφή δεν έχουν προσαρμόσει τη λειτουργία τους στα δεδομένα της τεχνολογίας και του ηλεκτρονικού επιχειρήν. Οπότε εκ των πραγμάτων δεν μπόρεσαν να λειτουργήσουν. Στο σύνολο της Κρήτης σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2019 είμαστε 70% κάτω. Δεν μπορεί να γίνονται πάλι μορφές και τρόποι, γιατί ακούμε για τρόπους άλλους που ουσιαστικά δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Η αγορά πρέπει να ανοίξει με το σύστημά της, με τους κανόνες υγειονομικού χαρακτήρα, με απόλυτους τρόπους εφαρμογής. Όπως τονίζουν οι έμποροι, είναι επιτακτική η ανάγκη να εκμεταλλευτεί το λιανεμπόριο την επερχόμενη εκπτωτική περίοδο, καθώς το μέλλον για τα μικρά καταστήματα διαγράφεται ζωφερό. Μία στις τρεις επιχειρήσεις στο λιανεμπόριο στην Αθήνα δεν θα καταφέρει να ανοίξει όταν θα ξεπεράσουμε το πρόβλημα της καραντίνας. Έχουμε αντίστοιχη εικόνα για την Κρήτη? Δεν μπορώ να σας πω ποσοστά, αλλά ένα μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων μετά από τις απανωτές οικονομικές καταστροφές και τονίζοντας ότι το κράτος για πολλούς λόγους, αλλά ένας βασικός λόγος ότι δεν έχει τη δυνατότητα να καλύψει αυτό το μεγάλο κόστος της ζημιάς που έχουν υποστεί οι αγορές, ένα μεγάλο μέρος δεν θα μπορέσει να ανοίξει και να συνεχίσει τη λειτουργία τους. Γι' αυτό επιτακτικά ζητάμε από την κυβέρνηση να ανοίξει την αγορά με πάντα γνώμονα τον υγειονομικό χαρακτήρα και τους κανόνες.